Μια επιχειρήση αυστηροποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι άσκοπε μετακινήσει εργαζομένων που είναι στην πραγματικότητα σε τηλεργασία ή σε αναστολή. Πάμε να δούμε τι ισχύει. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να μετακινούνται με τη βεβαίωση από το σύστημα Εργάνη, αλλά διατηρείται σε ισχύ και η βεβαίωση τύπου Α από το φόρμα gov.gr. Ωστόσο, από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, παύουν να ισχύουν οι βεβαιώσει που έχουν δοθεί σε τηλεργαζόμενου ή σε εργαζόμενου σε αναστολή. Επίση, η βεβαίωση από το σύστημα Εργάνη, που πρέπει να σου πω ότι έχουν δοθεί 4 εκατομμύρια τέτοιε βεβαιώσει από την αρχή τη πανδημία, αλλάζει όπω μαθαίνουμε από τη Δευτέρα, αλλάζει δηλαδή η φόρμα. Πλέον η φόρμα θα έχει ενσωματωμένο κόφτη για όσου εργαζόμενου έχουν δηλωθεί σε αναστολή ή σε τηλεργασία. Εδώ πρέπει να σου θυμίσω ότι οι αναστολέ συμβάσεων πλέον προδηλώνονται, οπότε αυτό είναι εφικτό να γίνει. Δεν θα μπορεί να βγαίνει αυτή η βεβαίωση κυκλοφορία. Και Επίση, θα αναγράφεται το ωράριο, το πραγματικό ωράριο και οι υπερορίε του εργαζόμενου. Ναι, Όσον είναι α... αναγκαίο να, να μπει κόφτη στι μετακινήσει με κάθε τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώ. Και να σου πω στι αναστολέ ότι σήμερα ξεκινάνε οι δηλώσει για τι αναστολέ του Φεβρουαρίου. Τελειώνουν την Κυριακή. 4-24 ώρε έχουν στη διάθεσή του οι εργοδότε. Οπότε από τη Δευτέρα ξεκινάει αυτό το νέο σύστημα με του κόφτε για όσου είναι σε αναστολή στι βεβαιώσει μετακίνηση. Μάλιστα, να σα ευχαριστήσω πολύ.